Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε Radio Enandi. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευβίας, τον κύριο Νίκο Μίχο, συνεργαζόμενο με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Καλή σας μέρα, κύριε Μίχο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Μακεδονία. Καλή χρονιά κιόλας να ευχηθούμε. Και βεβαίως. Καλή χρονιά επίσης. Να είστε καλά. Είμαι κιόλας καλά. Είμαστε ταξίδι στον δρόμο. Πείτε μου. Λοιπόν, έχουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή, προκειμένου να συνεχίσει το έργο της η κυβέρνηση και βεβαίως να φέρει λίγες μέρες αργότερα την προσκύρωση από το Κοινοβούλιο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μου πείτε εσείς τι προτίθεσε να κάνετε τόσο με την ψήφο εμπιστοσύνης όσο με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει αυτό για μένα. Ψήφο εμπιστοσύνης σε καμία περίπτωση όσο για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Με έχετε ξαναρωτήσει. Η θέση μου είναι ότι η Μακεδονία είναι μία, η Μακεδονία είναι ελληνική. Για μένα, μπορεί να είμαι λάθος, δεν ξέρω, αλλά έτσι όπως ξέρουμε την ιστορία όλοι, όλα γυρίζουν εδώ. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να έχουν χύσει το αίμα τους χιλιάδες ανά τον πέρασμα των χρόνων για να είναι ελεύθερη η Ελλάδα, για να είναι ελεύθερη η Μακεδονία, για να είναι ελεύθερη η Θράκη, για να είναι ελεύθερη η Έλληνες. Αλλά με τις υπογραφές και μόνο με τις υπογραφές δεν είναι εύκολο να υποδουλώσεις και να αποκόψεις ένα κομμάτι της πατρίδας μας για να το δώσεις αλλού, επειδή το θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις. Και αυτό γίνεται ξεκάθαρα επειδή το θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα σχέδιο πολλών ετών. Ξέρουμε το σχέδιο που έχει βγει για τον σύνδεση Μωράβα Αξιού και το εμπορικό κομμάτι που θέλουν να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι. Ξέρουμε πολύ καλά το παιχνίδι του ΝΑΤΟ και της Αμερικής ότι θέλουν να αποκόψουν τελείως τη Ρωσία από τα Βαλκάνια και αυτός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους και όλα αυτά. Αλλά το να διαμεληστεί η Ελλάδα για τα σχέδια κάποιων δεν είναι και τόσο εύκολο. Τώρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν ότι οι πολιτικές εξελίξεις, ο κύριος Καμένος παραιτήθηκε από Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Βλέπουμε υπουργοί που ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό στους ανεξάρτητους Έλληνες, τώρα η κυρία Κουντουρά, την οποία διέγραψε μάλιστα ο κύριος Καμένος, ο κύριος Κόκαλης, να στηρίζουν την κυβέρνηση. Βλέπετε ότι αυτά γίνονται, ότι υπάρχει κάποια συναλλαγή. Πώς ερμηνεύετε εσείς τις κινήσεις αυτών των βουλευτών, ακόμα και από το ποτάμι κάποιοι βουλευτές, οι οποίοι είναι πολύ θετικοί στο να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά και να ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών? Καταρχήν, για μένα πλέον αυτοί οι βουλευτές, επειδή ανήκαν και σε άλλους χώρους, γιατί η αριστερή ήταν ξεκάθαρη από την αρχή και πρέπει να λέμε και αλήθειες. Ξέρουμε την αριστερά με το θέμα της Μακεδονίας και της Θράκης μας. Ξέρουμε γενικά τις θέσεις τους, δεν ήταν τόσο πολύ υπέρ της Ελλάδος. Είναι καθαρά διεθνιστικές. Αλλά όσο για τους βουλευτές αυτούς, που κάποιοι κιόλας από αυτούς. Αυτό λέτε όμως για το ποτάμι. Οι βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων ήταν από τη δεξιά. Βεβαίως από τη δεξιά. Και τι είπα να πει αυτό, ότι όποιος είναι δεξιός είναι και πατριώτης ή και από την άλλη όποιος είναι και αριστερός είναι και επαναστάτης. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει πλέον. Αυτό ήταν ένα παραμύθι που έφυγε με το πέρασμα των χρόνων. Έφυγε, τελείωσε. Αυτό υπήρχε κάποτε. Και γενικά η δεξιά δεν μας έχει δείξει πατριωτικό χαρακτήρα όλα αυτά τα χρόνια. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από την εισβολή στην Κύπρο, η Κύπρο και τα μακρά κλπ. Μην πιάσουμε αυτές τις ιστορίες τώρα. Λοιπόν, δεν μιλάω για τον κόσμο, δεν μιλάω για τον κόσμο που ανήκει στη δεξιά, γιατί έχει πάει και αυτό σε ένα παραμύθι. Μιλάω για την πολιτική. Από εκεί και πέρα για μένα όλοι αυτοί οι βουλευτές είναι ελληνόφωνοι πλέον. Και το λέω καθαρά. Είναι ελληνόφωνοι. Δεν μπορεί να ξεπουλιέται η Μακεδονία μας και να πηγαίνουν εκεί και να στηρίζουν την κυβέρνηση. Όσο και το κύριο Καμένο που έφυγε για μένα είναι ένα στημένο παιχνίδι. Γιατί το λέτε αυτό? Για να ξαναπεί στη Βουλή.
Κάποιοι το θέλουν μέσα στη Βουλή. Και είναι η καλύτερη συγκυρία. Φεύγω, δεν στηρίζω τη Μακεδονία, δηλαδή στήριξε το τρίτο μνημόνιο το οποίο απεχθέ. Καθίστανε, στήριξαν την κυβέρνηση στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Για του γάμου των ομοφυλόφιλων. Όλα αυτά. Στήριξε την κυβέρνηση σε όλα τα ακραία νομοσχέδια που ήταν κατά τη πατρίδα μα. Δεν μίλησε ποτέ, ποτέ να πάρει μια θέση να ζητήσουν τι γερμανικέ αποζημιώσει, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, ή να πατήσει πόδι σε κάποια άλλα θέματα. Τα έκαναν όλα τα έξω το στόμα του και τώρα για τη Μακεδονία και καλά προχωράνε. Ήρθε, αυτό... η κυρία Μέρκελ, ήρθε η κυρία Μέρκελ προχθές, η πρώην πράκτορα συστάζει, να δώσει εντολές στον κύριο Τσίπρα, να του δώσει συγχαρητήρια, να δώσει τις ευλογίες της στην κυβέρνηση ότι καλά κάναν με τη συμφωνία των Πρεσπών, τα έφτιαξαν όλα όπως έπρεπε εκεί να είναι. Θα του γράψει ιστορία με μεγάλα γράμματα. Με τι γράμματα θα του γράψει τώρα και τι θα γράψει ιστορία είναι ένα άλλο θέμα που δεν θα το κρίνω. Και εγώ το κρίνει ο κόσμος, το κρίνετε εσείς, το κρίνει όλη η Ελλάδα. Το γεγονός αυτό λοιπόν που λέτε ότι ο κύριος Καμένος το κάνει για να διασωθεί πολιτικά, πιστεύετε ότι θα περάσει τον κόσμο, δηλαδή θα βρει ανταπόκριση στις εκλογές? Θέλετε να σας πω την αλήθεια και πώς το σκέφτομαι? Σε μια μικρή μερίδα κόσμου, ναι. Γιατί μην ξεχνάμε και για να. Γιατί πρέπει να λέμε αλήθειες, δεν πρέπει να χαϊδεύουμε και τα αυτιά του κόσμου, ότι έκαναν τόσα χρόνια όλη η πολιτική. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που σκέφτεται μόνο το βόλεμά της. Ο κύριος Καμένος έχει κάνει πολλά. Έχει βολέψει πολύ κόσμο, έχει κάνει πολλά ρουσφέτια. Θα το σπρώξουν και λίγο τα κανάλια, όπως το σπρώχνουν και τώρα, λίγο το σύστημα να ξαναμπεί, να βοηθήσει πάλι σε μια κυβέρνηση αργότερα. Μάλιστα. Πιστεύετε εσείς, πιστεύει ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι είναι δυνατόν ποτέ ένα παρόεμος υποτίθεται δεξιός, όπως είχε ξεκινήσει με τη σημαία και του είχαν κολλήσει και την ταπέλα μάχησε του ακροδεξιού όταν είχε ξεκινήσει το κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ένας άνθρωπος λοιπόν που πίστευε σε όλα αυτά να γυρίσει και να στηρίξει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και το ξαναλέω, η αριστερή απέναντι στον κόσμο είναι πολύ πιο καθαρή, πολύ πιο ντόπρη. Έχουν πει καθαρά που πιστεύουν, τι θέλουν και δυστυχώς ψηφίστηκαν από μια μερίδα κόσμου επιπλώντας πάνω απ' όλα το μυαλό με τα μνημόνια και με όλα αυτά που δάσκησε, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα μνημόνια δεν τα φέρε μόνο ο κύριος Τσίπρας. Αλλά το ξαναλέω, ο κύριος Καμένος βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Μάλιστα, λέτε ότι υπάρχει και ευθύνη του... Φυσικά υπάρχει ευθύνη του Καμένου. Δηλαδή τώρα θυμηθήκαμε τη Μακεδονία. Η Μακεδονία έχει ξεκινήσει το θέμα της Μακεδονίας από καιρό. Γιατί δεν είχε χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι από ένα χρόνο που συζητιόταν. Άρχισε να συζητείται και να πει τέλος. Μάλιστα. Τώρα εσείς τι εκτίμησε για το ότι θα τη λάβει, θα πάρει τελικά την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση? Θα λάβει την ψήφο εμπιστοσύνη, θα την πάρει. Μάλιστα. Δεν θα το έκανε αν δεν ήταν σίγουρος. Παίζει πολύ έξυπνο το παιχνίδι του. Πατάει γερά, πατάει σε βάσεις. Πριν πει κάτι το έχει μελετήσει. Είναι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό. Και προχωράει. Αν δεν είναι σίγουρος, τουλάχιστον από αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Αν δεν είναι σίγουρος, δεν κάνει κάτι. Και δεν βγαίνει να κάνει δηλώσεις χωρίς να ξέρει αυτό που θα πει. Πατάει πολύ γερά στα πόδια του. Οπότε πιστεύετε ότι είναι σίγουρος ότι θα πάρει και τις απαιτούμενες ψήφους για να περάσει τη συμφωνία των Πρεσπών? Θα πάρει τις απαιτούμενες ψήφους και μην μας φανεί παράξενο ούτε σε εμάς ούτε στον κόσμο αν βγουν και κάποιοι ψήφοι παραπάνω. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν μιλάω για λιγότερους, μιλάω για παραπάνω ψήφους. Μάλιστα. Τη στάση της Νέας Δημοκρατίας πώς την κρίνετε? Η Νέα Δημοκρατία, αν ήθελε να κάνει σοβαρή για την πολίτευση, θα την είχε κάνει. Δεν σχολιάζω. Τώρα όλα αυτά που γίνονται, όλα αυτά που λένε, για μένα είναι γελοιότητες. Δηλαδή, από τη μία κατηγορούν την κυβέρνηση, μία των Πρεσπών, από την άλλη βγαίνουν όλοι και λένε ότι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία γίνει η κυβέρνηση, δεν θα κάνουν κάτι για να αλλάξει, για να γυρίσει όλο αυτό. Δηλαδή, ρίχνουν καθαρά στάχτη στα μάτια του κόσμου. Θέλουν να τα έχουν καλά με τους ξένους. Γιατί αν χτυπήσουν οι ξένοι, αν χτυπήσει ο Γερμανός
το χέρι του, η κυρία Μέρκελ, το χέρι της στο τραπέζι, αν χτυπήσει κάποιος άλλος από τις Βρυξέλλες το χέρι στο τραπέζι, όλοι το ξέρουμε. Στέκονται όλοι προσοχή. Mm-hmm. Οπότε είναι μία στήρα αντιπολίτευση για μένα και είναι να έχουμε να λέμε τίποτα άλλο. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Μίχου, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το Μάιο είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση και παλιότερα, απλώς τώρα επειδή έχει περάσει λίγο καιρό, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς θα είστε στις επόμενες εκλογές υποψήφιος με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό ή με κάποιο άλλο κίνημα, με κάποιο άλλο πολιτικό σχήμα? Συζητιόνται πολλά. Mm-hmm. Για κάποια σχήματα, για μια ένωση του χώρου. Ακόμα δεν έχω κλείσει, δεν έχουμε οριστικοποιήσει κάτι. Απλά είμαστε σε συζητήσεις. Φαίνεται να γίνεται μια ένωση των πατριωτικών φορέων και όλοι να θέλουν αυτήν την ένωση και από εκεί και πέρα θα δούμε. Δηλαδή στο επόμενο διάστημα θα ξέρουμε και θα ανακοινωθούν και κάποια πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Μίχο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά πάλι σε όλους. Και μην ξεχνάμε και το μεγάλο συλλαλητήριο στις 20 του μήνα. Πρέπει να είμαστε όλοι στις επάλξεις και όχι μόνο στις 20 του μήνα. Από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε καθημερινά. Mm-hmm. Κοινωνία, το ξαναλέω, είναι μία και ελληνική. Και χωρίς Μακεδονία δεν υπάρχει Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε καθημερινά. Γιατί αν ξεκινήσει αυτό το πράγμα, πάμε για το διαμελισμό της πατρίδας μας και να τελειώσουμε κιόλας. Μάλιστα. Και όλα τα χιλιάδες χρόνια ιστορίας δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε με τίποτα και δεν πρέπει να ξεχάσουμε τον αγώνα, το αίμα που έχει χυθεί. Για να έχουμε εμείς αυτά τα εδάφια ελεύθερα σήμερα και να είμαστε κι εμείς ελεύθεροι. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνομαι, θα παρευρεθείτε κι εσείς στο συλλαλητήριο. Δεν το συζητάμε και σε αυτό και σε όλα όσα θα γίνουν μετά. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Μίχο. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.